τύπος οικότοπου δάση οξιάς. Η ψωμετρική ζώνη θέση δάση, η δασική οξιά σχηματίζει αμυγή δάση που καταλαμβάνουν μεγάλη έκταση στην ορεινή ζώνη. Σε μεσαία και μεγάλα υψόμετρα, 800 με 1700 μέτρα, εξαπλώνονται κυρίως σε βορεινές πλαγιές. Περιγραφή εδαφικών συνδικών περιβάλλοντος. Η οξιά απαιτεί για την ανάπτυξή της βαθιά, ένα μέτρο και περισσότερο και γόνιμα εδάφη, καθώς και υψηλή υγρασία της στην ατμόσφαιρα. Η ύπαρξη πυρητικών πετρωμάτων στα όρη Βέρνο και Βαρνούντα ευνοούν την εξάπλωση της οξιάς, χλωρίδα και βλάστηση. Τα δάση της οξιάς είναι πυκνά και σκιερά και συχνά τα δέντρα φτάνουν να ξεπερνούν τα 30 μέτρα ύψος. Αποτελούν δείγμα τυπικής μεσοευρωπαϊκής βλάστησης, γι' αυτό και βρίσκουν καταφύγιο σε αυτά πολλά είδη φυτών της Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης, όπως το αυστριακό δωρόνικο, η καρδαμίνη, οι ευγενείς πτερίδες, η φαρμακευτική βερονίκη, η σαπροφυτική ορχιδέα, νεότια ή ασπρερούλα. Στα δάση οξιάς υπάρχει πολύ μεγάλη ποικιλία σε είδη μανιταριών. Πανίδα, σαλαμάντρα, αρκούδα, αγριογούρουνο, ζαρκάδι, κούκος, ελατοπαπαδίτσα, μαύρος δριό, κολάπτης, πίνος, δέντρο και λάδα, κοκκινολέμης, γερακοκότσιχλα. Είναι αυτά τα ζώα της πανίδας που υπάρχουν εκεί. Ο καρπός της οξιάς είναι πολύ θρεπτικός και σημαντική τροφή για την αρκούδα. Σε απρόσιτες θέσεις του δάσους της οξιάς, η αρκούδα διαμορφώνει τη φωλιά της για το χειμέριο ύπνο και για να γεννήσει τα μικρά της. Έτσι, να θυμάστε ότι η αρκούδα δεν πέφτει σε χειμερινή νάρκη, σε χειμέριο ύπνο πέφτει. Η ανθρώπινη χρήση, η οικονομική εκμετάλλευση πάνω στα δάση της οξιάς. Τα δάση της οξιάς παρέχουν ξυλία καλής ποιότητας αλλά και καυσόξυλα. Είναι σημαντικά για την παραγωγή καλής ποιότητας νερού, φιλτράρουν το νερό της βροχής και το αποδίδουν καθαρό για άρδρευση και ίδρυυση. Αρκούδα, Ursus Arctos. Μαύρος δριοκολάπτης, Τριοκόπους Μαρτίους. Ζαρκάδι, κοπρεόλους. Και οι υλοτομικές εργασίες σε δάσος οξιάς στο Βέρνο. Και εδώ ένα πανέμορφο μέρος για free camping. Πλάκα κάνω. Και μετά την επίσκεψή μας εδώ στο Αρκτούρο, μέσα στο πράσινο, μέσα στη φύση. Εδώ ο Ιωάννης προσπαθεί να ανέβει πάνω. Ποιος Ιωάννη θα πέσει? Μπαμπά, κοίτα με, μπαμπά, κοίτα με, Ιωάννη φύγε. Και εδώ η Χριστίνα, κοίτα την, ανεβαίνει πάνω στο απότομο. Ναι, τέτοιο. Κοιτάξτε με και πάλι. Κοίτα με, μπαμπά, κοίτα. Μπαμπά, κοίτα με. Ωραία, ανέβηκε μέχρι πάνω ο Ιωάννης, μπράβο. Ιωάννη, φύγε λίγα. Μπράβο, Ιωάννη, πρόσεχε τώρα, πρόσεχε. Τώρα Ιωάννη, θα πάει, θα περπατάει από το δάσος ο Ιωάννης. Κατέβα κάτω, έλα. Φτάνει, φτάνει Ιωάννη. Ιωάννη, κατέβα λίγο κι εγώ τώρα. Έλα και τελευταίο. Μαζί με την ξενάκη στον Αρκτούρο κάνουμε και αναρρίχηση, φίλες και φίλοι. Μπράβο. Δώσε ακόμα μία. Μπράβο, Χριστίνα. Έλα. Έλα. Είναι τα παιδιά μας έτοιμοι για να κατακτήσουν τα βουνά της Ελλάδος. Φτάνει, Χριστίνα. Αναρχίζουμε. Χριστίνα, φτάνει. Κατεβαίνουμε. Άντε, πάμε. Φεύγουμε. Γεια σας, παιδάκια. Σε ένα καταπληκτικό διάδρομο. Εδώ στον Αρκτούρο. Είδαμε το Μίτσο, τη Τασούλα. Σε μια πανέμορφη
περιοχή εδώ στο Ανακτούρο, όπου φυλάσσονται οι κακοποιημένες αρκούδες από Ελλάδα και από Σερβία. Σερβία τώρα μάλλον για τον πόλεμο τους φέρανε, να τους σκοτώσουν οι Βάνδαλοι. Και πηγαίνουμε προς τον Ιμφαίο, από εδώ όπως βλέπετε. Εδώ, κλασικά στην ενημέρωσή μας, αριστερά προς Νυμφαίο, δεξιά προς Φλάμπουρο. Ευχαριστούμε για την παρακαλούμε